Ένα, δύο. Hey. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Τεστ. Ένα, δύο.
κάθεστε και μπροστά εδώ. Αν δεν κάθεται κάπου. Εκεί κάθονται, εκεί που έχουν βάλει τσάντες, αλλά κάπου θα. Αυτή είναι η δικιά μου, μία. Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα το έχετε. Το έχουμε το πρόγραμμα, εντάξει. Θέλει να δώσω. Όχι, εγώ το έχω. Λέω να το έχετε όλοι. Εγώ ξεκινά. Βίντεο. Ωραία. Έτσι, μπαίνει ακόμη ο κόσμος. Είναι ανοιχτά, μ' ακούτε. Ω, ναι, κι εγώ μ' ακούω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ. Σας καλωσορίζω εκ μέρους των εκδόσεων Bell. Πριν από 2,5 περίπου χρόνια, ήμασταν εμείς οι τρεις πάλι εδώ, στον ίδιο χώρο, και παρουσιάζαμε τότε τη νύχτα του Σάουιν. Υπήρχε και ένα μωρό τώρα στην κοιλιά, τώρα είναι απ' έξω το μωρό. Το πρώτο βιβλίο της Φραντζέσκας ήταν και ένα από τα πρώτα βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων Bell. Εμείς ξεκινήσαμε να εκδίδουμε Έλληνες συγγραφείς το 2016. Αλλά ήταν ένα τότε το βιβλίο. Το 2017 ήταν ουσιαστικά το τρίτο βιβλίο ελληνικής λογοτεχνίας. Συνεπώς, υπό την έννοια αυτή θα μπορούσαμε να πούμε πως Φραντζέσκα και εκδόσεις Bell βουτήξαμε σχεδόν ταυτόχρονα στα νερά της ελληνικής λογοτεχνίας. Και νομίζω πως και οι δύο αυτές βουτιές κρίνονται επιτυχημένες εκ του αποτελέσματος. 3 χρόνια μετά το δικό μας ξεκίνημα για την ανακάλυψη και ανάδειξη νέων ταλέντων, νέων Ελλήνων συγγραφέων, το Κοντέρ μας γράφει 32 βιβλία από 19 συγγραφείς στις εκδόσεις Bell και στα Silk, που είναι η ρομαντική μας πλευρά, έχουμε και ρομαντική πλευρά. Οι περισσότεροι πρωτοεμφανιζόμενοι, όπως ήταν η Φραντζέσκα, αλλά και κάποιοι ήδη καταξιωμένοι. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε και οι επόμενοι μήνες θα έχουν πολλές εκπλήξεις. Ας μιλήσουμε όμως για τη βουτιά της Φραντζέσκας πρώτα στα νερά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η νύχτα του Σάουιν, που ήταν το πρώτο βιβλίο, διαβάστηκε από πολλούς, αγαπήθηκε από ακόμα περισσότερους, φωτογραφήθηκε, όπως βλέπετε και στους τοίχους φωτογραφίες που έχει συγκεντρώσει η Φραντζέσκα, διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, βραβεύτηκε και κατέκτησε επάξια, νομίζω, τον τίτλο του καλύτερου ντεμπούτου της χρονιάς εκείνης, του 2017. Βέβαια, τότε δεν υπόθηκε ολόκληρη ιστορία της Τέφης, του Κίμωνα και του Δράκου. Πολλά ερωτήματα έμειναν απάντητα, πολλές πτυχές της σκοτεινής εκείνης ιστορίας παρέμειναν ανεξερεύνητες και τα κενά αυτά έρχεται να καλύψει το Καχαραμπού. Εξ αρχής η Φραντζέσκα ήξερε ότι η ιστορία δεν χωρούσε μόνο σε ένα βιβλίο, οπότε το γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα υπάρξει δεύτερο βιβλίο, αν και το πρώτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν σχετικά ολοκληρωμένη σαν ιστορία. Απλώς άφηνε κάποιες πτυχές που έπρεπε να τις ανακαλύψει στο δεύτερο βιβλίο. Τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουμε όλοι τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη νύχτα. Και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και θα όλη την αναμονή αυτή. Τα 2,5 χρόνια άξιζε η αναμονή. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα το book trailer του Καχαραμπού και στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο Πέτρος Κουμπλής, ο οποίος θα σας μιλήσει για το βιβλίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Πέτρο. Λοιπόν, ακούγομαι κι εγώ. Δυνατά. Μήπως θα το κρατήσω καλύτερα, το κρατήσω. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και σε εσάς που μας βλέπετε διαδικτυακώς, γιατί έχει live streaming, έτσι, bookia.gr. Καλά δεν λέμε, γεια σας. Πείτε το και στους φίλους σας να συνδεθούν τώρα να μας δούνε. Φίλοι, γνωστοί, αναγνώστες, εκείνοι που δεν σας πίστευαν ότι σήμερα έρχεστε σε παρουσίαση βιβλίου. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκάθαρα για το γούρι μας έχεις φωνάξει εμάς. Είναι γούρι. Στον ίδιο χώρο, πριν από 2,5 χρόνια, ο Χάρης το ίδιο υπέροχος. Εγώ τώρα συν 7 κιλά. Μόνο τα χρόνια μας φαίνονται. Ούτε καν αυτά. Και εδώ μια κούκλα υπέροχη, χαμογελαστή, πάλι με το ίδιο τρακ και την ίδια αγωνία, βεβαίως. Και στο μεταξύ, μέσα σε αυτά 2,5 χρόνια, έχουν συμβεί τουλάχιστον δύο θαύματα. Τουλάχιστον δύο. Το ένα θαύμα μικρό και αναμενόμενο για μας που ξέρουμε το ταλέντο της Φραντζέσκας είναι βεβαίως η πορεία του πρώτου βιβλίου, το οποίο αγαπήθηκε πραγματικά, απέκτησε φανατικό κοινό, το οποίο πίεζε νομίζω τη συγγραφέα για τη συνέχεια. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Βοήθησε. Εμψύχωσε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και γι' αυτό και η συνέχεια. Το δεύτερο θαύμα, νομίζω, είναι το σπουδαιότερο στη ζωή ενός ανθρώπου, που γεννήθηκε και ήρθε στον κόσμο ένα υπέροχο πλάσμα που είναι σήμερα εδώ στο κοινό, και ένα μεγάλο χειροκρότημα στη Δήμητρα, λοιπόν, που είναι κάπου εδώ. Είναι κάτω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Επομένως, μόνο θαύματα περιμένουμε από αυτό το κορίτσι από εδώ και πέρα. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα θαύμα, το οποίο βέβαια θαύμα θα πρέπει να σου πω, Φραντζέσκα. Κάποιους ανθρώπους όπως εγώ μας έχει καταστρέψει. Και γιατί? Με ρωτάνε φίλοι, αναγνώστες, άνθρωποι που ακολουθούν την πορεία μου: Πέτρο, πότε θα βγάλεις καινούριο βιβλίο? Πότε θα περάσει κάποια χρόνια, Πέτρο? Κάποιο καινούριο θεατρικό? Τους λέω, αντλώ κάποια από τα επιχειρήματα που έχω και λέω: Παιδιά, δυστυχώς δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω αυτό το διάστημα να γράψω. Έχω πάρα πολλά projects, ωραία λέξη. Τρέχω αριστερά-δεξιά, ταξίδια. Και κάποια στιγμή μιλάω με τη Φραντζέσκα, μου λέει: Πέτρο, βγαίνει το καινούριο βιβλίο. Λέω, συγχαρητήρια, χάρηκα πάρα πολύ. Πότε πρόλαβες να το γράψεις? Τι. Και άρχισε και μου είπε κάποια ιστορία που, άμα θέλει, θα τη μοιραστεί. Ποιες ώρες και πότε έγραφε αυτό το βιβλίο. Επομένως, κάθε επιχείρημα που μπορεί να είχε ο Τεμπέλης αυτός μου έχει τελειώσει πια. Και πολύ απλά στην επόμενη παρουσίαση, στο επόμενο βιβλίο που θα είμαστε εμείς οι τρεις, θα πρέπει να έχω βάλει μπρος τουλάχιστον ένα βιβλίο και ένα παιδί. Ξεκινάμε το γάμο. Καταλαβαίνετε τώρα την πίεση και στο συγγραφέα, στον άλλο συγγραφέα. Δεν θα σας πω περισσότερα για το βιβλίο, ούτε φιλολογική ανάλυση, ούτε τίποτα περισσότερο. Είναι πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το κορίτσι που το ξέρω από μικρό παιδί και την ξανασυναντώ ως παιδί λογοτεχνικά, γιατί μαζί της, σαν να έχουμε απέναντί μας ένα παιδί, ονειρευόμαστε και τη βλέπουμε τι μπορεί να μας προσφέρει στο μέλλον, ποια είναι τα δώρα που μπορεί να μας χαρίσει και πόσο μπορεί να ανθίσει. Περιμένουμε λοιπόν τα επόμενα βιβλία, θα απολαύσουμε αυτό και πάμε για τα επόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, όχι για μένα, γιατί πολύ απλά τώρα σας παρουσιάζω τη Φραντζέσκα Μέγγελ. Τα λέτε όλοι τόσο ωραία που εγώ δεν έχω τι να πω, έτσι πραγματικά. Θα βγάλω κι εγώ το μικρόφωνο, όμως, έτσι εδώ πέρα, να το ρίξω λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε και με τιμήσατε. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή όταν ένα έργο φεύγει από έναν δημιουργό και πάει να συναντήσει το κοινό του, τις αναγνώσεις του. Από σήμερα πάβει να είναι δικό μου το βιβλίο. Γίνεται δικό σας. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας έχω σήμερα εδώ και μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το Καχαραμπού. Ένας αναγνώστης, λίγο μετά που είχα βραβευτεί στα βραβεία Public, είχα ανεβάσει ένα post ότι δουλεύω τη συνέχεια και μου στέλνει ένας αναγνώστης ένα μήνυμα και μου λέει «Σκαρφίστηκε συνέχεια». Ακούστηκε λίγο τρομοκρατικό. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο πάνω σε αυτό. Όταν ξεκίνησα και δούλευα τη νύχτα του Σάουιν, την δούλεψα σαν παζλ. Άπλωσα κάτω όλα τα κομμάτια, τα ένωσα. Και μετά άρχισα σιγά-σιγά
να αφαιρώ. Και τα έβαλα τα άλλα κομμάτια που αφαίρεσα σε ένα σημείο δίπλα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί οι αναγνώστες αυτό το πράγμα το κατάλαβαν όταν διάβασαν τη νύχτα του Σάουιν. Έλαβα πολλά μηνύματα στα οποία μου λέγατε «Ναι, πολύ ωραίο, αλλά εκεί και εκεί και εκεί». Και κάποιος άλλος συγγραφέας μπορεί να έλεγε «Μάλλον κάτι δεν έγραψα καλά, κάτι...» Αλλά εγώ αισθάνθηκα τρομερή πληρότητα και χαρά, γιατί κατάλαβα ότι αυτά που έγραφα τα διαβάζατε και διαβάζατε ανάμεσα από τις γραμμές και διαβάζατε με την ψυχή σας και καταλάβατε ότι τα σημεία τα οποία λείπανε είναι τα σημεία για τα οποία θα μιλήσει το δεύτερο βιβλίο μου, το Καχαραμπού. Και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει, θα κλείσει η ιστορία και θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Στο δεύτερο λοιπόν βιβλίο θα ξαναδούμε τους ήρωες που αγαπήσαμε, θα δούμε τη Στέφη, θα δούμε τον Κίμωνα, τον Γέρο Άγκους και θα προσθεθούν και κάποιοι νέοι ήρωες που ελπίζω να τους αγαπήσετε και αυτούς όπως τους αγάπησα εγώ. Τι άλλο να πούμε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά για την υπόθεση. Θέλω να τα ανακαλύψουμε. Ναι, νομίζω ότι απλά θέλω να το διαβάσετε και θα περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία τις εντυπώσεις όλων σας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν διαβάζετε μόνο ναι, το βιβλίο. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, ναι, γιατί και με πήρανε τις προάλλες από το Βόλο και μου λένε «Μόλις πήρα το δεύτερο βιβλίο και ξεκίνησα να το διαβάζω». «Δεν έχω διαβάσει», μου λέει όμως το πρώτο, λέω. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Είναι αυτά τα δύο βιβλία και όσοι το έχετε διαβάσει το πρώτο, μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο διαβάζονται μαζί. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Το πρώτο βιβλίο ουσιαστικά ήταν μια βουτιά στην ενηλικίωση. Είχε την ορμή των νιάτων. Το δεύτερο βιβλίο είναι λίγο διαφορετικό. Μου το είπε και ο Χάρης, ήταν το πρώτο που μου είπε όταν του έστειλα το χειρόγραφο. Το πρώτο σου έβγαζε μια νοσταλγία. Είναι ναι. Και φοιτητικά χρόνια, ναι. Στην Αγγλία. Ναι. Ήταν εντελώς διαφορετικό το. Και το γράψιμο, θα δείτε ότι της Φραντζέσκα στο γράψιμο έχει εξελιχθεί και είναι διαφορετικό στο δεύτερο βιβλίο. Και το αίσθημα που σου αφήνει το βιβλίο είναι αυτό. Έχει προβλήματα της ενηλικίωσης, ναι. Έχει θέματα που αντιμετωπίζουν ενήλικες πια και δεν είναι εφηβικό βέβαια το «Η νύχτα του Σάουιν» σε καμία περίπτωση, αλλά έχει αυτό το συναισθηματικό, το ανάλαφρο, το φοιτητικό. Ναι. Τώρα έχουμε μια βουτιά ουσιαστικά στην ωριμότητα, η οποία ποτέ δεν έρχεται ανέμακτα. Ακολουθείται από δυσκολίες, ακολουθείται από απώλειες, αλλά ακολουθείται και από την εκτίμηση των ουσιαστικών πραγμάτων στη ζωή μας. Και αυτό ήταν και περισσότερο που με όθησε να το γράψω. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανήκει και στις γυναίκες. Δεν λέω περισσότερα. Όχι. Θα το ανακαλύψετε μόνοι σας. Απλά θεωρώ ότι οι γυναίκες στην παρούσα φάση βιώνουν και περνάνε πάρα πολλά. Και κάποιος πρέπει να γράφει και γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Και περνάνε πολλά μηνύματα. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε τίποτα για τα θέματα που περνάνε μέσα από το Καχαραμπού. Όχι. Αλλά θα δείτε ότι θίγει μηνύματα που είναι... δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα, αφορούν τις γυναίκες παγκοσμίως. Ναι. Κυρίως τις γυναίκες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο έρωτας βέβαια παίζει ρόλο και σε αυτό το βιβλίο, όπως παίζει ρόλο και στη ζωή μας. Αλλά και εκεί έχει... Ουσιαστικά βλέπουμε όλες τις πλευρές του, όχι μόνο την εξειδικευμένη πλευρά του. Γι' αυτό τον έρωτα θα μας διαβάσει ο Πέτρος εδώ ένα... Επίτηδες το διάλεξα το απόσπασμα αυτό. Σοφία, μας παρακολουθεί από το... Ωραία, εντάξει. Σοφία, άκου. Πάμε. Σοφία είναι κοπέλα μου, αυτό ήθελε. Έχω γυρίσει το μισό κόσμο και μου μένει άλλος τόσος. Έχω νιώσει τα χνότα του θανάτου και έχω γλιτώσει από προσευχή ή τύχη. Έχω κοιμηθεί κατά γης και έχω φάει με βασιλιάδες. Έχω περάσει μέρες σαν μοναχός και άλλες τόσες σαν τσιγκάνος, ακολουθώντας τη ρότα του κόσμου δίχως να αντιστέκομαι.
Έχω στρέψει το όπλο προς ανθρώπους που μετά βίας αντιστάθηκαν να μη σκοτώσω για την αδιαντροπιά και ατιμία τους. Και έχω χαμηλώσει τα μάτια από ντροπή μπρος άλλους που λάμπανε σάρκινοι θεοί από την καλοσύνη. Όσες φορές έκανα σχέδια, σκάλιζα διαδρομές στους χάρτες μου, ερχόταν η ζωή και άλλαζε τη ροή, αχρηστεύοντας δρόμους και πηξίδες. Και όσες φορές άφηνα τα πράγματα στην τύχη τους, τότε συνέβαιναν τα μεγαλύτερα θαύματα. Όμως ποτέ, ούτε στη μία ούτε στην άλλη, δεν παραπονέθηκα, δεν αλλαξοπίστησα. Στιγμή δεν έπαψα να τιμώ τη ζωή και να τη λατρεύω. Τώρα η ζωή μου απειλείται. Ο κόσμος παραμονεύει ανυπόφορος και οι άνθρωποι αγριεύουν. Στο λέω δίχως δισταγμό ούτε ντροπή. Φοβάμαι όπως δεν έχω φοβηθεί ποτέ ξανά. Ξέρω πως αν θα φύγω από αυτόν τον τόπο, σαν φύγω μακριά σου, με περιμένει μόνο σκοτάδι. Όχι το δρυμί του θανάτου, ούτε ο τρόμος του εφιάλτημα, μουντός σκότος, παγωμένο μεταξύ τόπου και χρόνου. Να στραγγίζει σαν σφουγγάρι πεθαμένου τη ζωή, κι όμως να είσαι ζωντανός. Γι' αυτό σε οικετεύω. Πέφτω στα πόδια σου απελπισμένος και σε παρακαλώ. Λύτρωσέ με από τούτο το μαρτύριο και έλα μαζί μου. Πολύ ωραία το διάβασα. Διάβασε πολύ ωραία. Το έχεις. Το έχεις. Να το προτιμάμε. Κοίτα εδώ. Έχουμε και ένα νινί. Το είδες το νινί. Ναι, το νινί. Ωραία. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να διαβάσουμε άλλο ένα απόσπασμα. Έκλεισε τα μάτια. Έχωσε το πρόσωπο στο μαξιλάρι. Η ανάσα της βάρινε. Μέχρι να ξημερώσει, ο ύπνος την είχε στείλει πίσω στο ψαροχώρι. Σε εκείνο το χειμωνιάτικο πρωί με το λαμπρό, τον σπάνιο ήλιο. Σάββατο. Μπορεί και Κυριακή. Αργά το πρωί, περασμένες 10. Λαγοκοιμόταν πάνω στη σοφίτα. Δεν θυμόταν αν την είχε ξυπνήσει ο ήλιος ή οι φωνές τους. Μάλλον και τα δύο. Τρύπωναν από το κάτω παράθυρο, δίνοντας φως και ζωή στο πρωινό. Σηκώθηκε και κατέβηκε κάτω. Το σπίτι ήταν κρύο, το πάτωμα παγωμένο, μα είχε πάνω της τη ζεστασιά του ύπνου. Και μέσα της μια παράξενη ευδαιμονία. Σαν η ζωή να ήταν όπως έπρεπε. Όλα να βρίσκονταν εκεί που τα ήθελε, όπως τα χρειαζόταν για να νιώθει ο εαυτός της. Στάθηκε μπροστά από την μπαλκονόπορτα και παραμέρισε την κουρτίνα. Τους είδε, τους δύο πιο αγαπημένους της. Κάθονταν σε χαμηλές ψάθινες καρέκλες και ατένιζαν τη θάλασσα, μπαμπουλωμένοι με τα χοντρά μπουφάν τους. Ο Κίμων μιλούσε, ο γέρος γελούσε. Σπάνια αυτά τα δύο και για τους δύο. Έδειχναν τόσο χαλαροί, ζωντανοί και χαρούμενοι. Ή ήταν η ίδια που το νιώθε και τους έβλεπε έτσι. Δεν θα μπορούσε να ξέρει. Όμως για ένα ήταν σίγουρη. Εκείνη τη στιγμή, την τόση δά στιγμούλα, είχε βρει την πεμπτουσία της δικής της ευτυχίας. Ξύπνησε με τα γέλια τους να αντιχούν στα αυτιά της. Άνοιξε τα μάτια και νόμιζε πως θα τους έβλεπε να καλομπουρίζουν κάτω από το φως του πρωινού. Η ησυχία του δωματίου, ο ήλιος που τρύπωνε από τις γρίλες, μια ανεπαίσθητη μυρωδιά από μπαχάρι, όλα μαζί την επανέφεραν στην πραγματικότητα. Η αίσθηση των δυο τους ήταν ακόμη εκεί, λες και τους είχε δει το προηγούμενο λεπτό. Όμως η συνέστηση της ψευδαίσθησης άνοιξε μια τρύπα ψηλά στο στέρνο της, λέγοντας «Όνειρο ήταν». Δεν υπήρχε τίποτα. Κανείς. Λένε πως οι συμφορές δεν ξεπερνιούνται, μα κάνουν λάθος. Εκείνη είχε περάσει πολλές συμφορές και αυτό που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τελικά ήταν η ευτυχία. Η ευτυχία που είναι μισή ευλογία και μισή κατάρα. Σαν τη ζήσεις, δεν την ξεπερνάς, δεν την ξεχνάς. Καταδικάζεσαι σε αιώνιες συγκρίσεις. Στη ζωή του πριν και στη ζωή του τώρα. Στο καλό και στο λειψό. Ποιος το θέλει το λειψό? Κανείς. Και εκείνη η πρόσκαιρη ευτυχία είχε γίνει μεγαλύτερη συμφορά της. Την είχε μετατρέψει ολόκληρη σε παρελθόν. Από όπου και αν την κοίταγες, ήταν ραμμένο πάνω στο δέρμα της. Μια και είναι εδώ η Φραντζέσκα, νομίζω θα ήταν μια καλή ευκαιρία, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, να τις κάνετε τώρα. Θα μιλήσει πρώτα. Ωραία, ναι, συγγνώμη. Θα μιλήσει η Θεοδοσία, είναι αναγνώστρια και θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε και την πλευρά του αναγνώστη, πώς το είδε και πώς το βίωσε όλο αυτό. Η Θεοδοσία ήταν από τις πρώτες αναγνώστριες. Καλησπέρα. Όταν εμένα μου άρεσε πολύ η νύχτα του Σάουιν και έτσι
όταν πήρα στα χέρια μου το καχαραμπού, είχα μία σκέψη, άραγε θα είναι ισοδύναμο, θα έχει αυτή τη δυνατή ατμόσφαιρα, την ερωτική ατμόσφαιρα και το μυστήριο που είχε η νύχτα του Σάουιν. Γιατί νόμιζα ότι πρόκειται για ένα sequel, για ένα δεύτερο βιβλίο που αρκετές φορές εκδοτικά το βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει μία συνταγή και να ακολουθείτε στο δεύτερο βιβλίο μία συνταγή. Αλλά δεν ήταν αυτό, ευτυχώς. Το βιβλίο με εξανέμισε αυτή την ανησυχία, γιατί είναι απλώς η συνέχεια της ιστορίας, μιας ιστορίας που παίζει και στο παρελθόν και στο τώρα, οπότε ήθελε περισσότερο χώρο. Ένα στοιχείο που έχω ξεχωρίσει από τη συγγραφική ικανότητα της Φρανσέσκα Μάγκελ είναι η μεγάλη δύναμη που έχει στις περιγραφές της. Όταν καταρχήν έχει αίσθηση της εικόνας, επιλέγει από τις εικόνες που περιγράφουν ένα χώρο, επιλέγει αυτές που συνάδουν με την αναπνοή του πρωταγωνιστή εκείνη την ώρα, με την ψυχική κατάσταση του ήρωα. Και έτσι μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτό. Ας πούμε, ξεκίνησα το Καχαραμπού και βρέθηκα στα Highlands της Σκωτίας, με λιβάδια, το βλέμμα μου απλώθηκε στη θάλασσα, ο ήλιος απαλός, δεν έκαιγε, είχε δροσιά, ένα σπίτι πέτρινο νομίζω, τι ωραία, τι καλά, και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, μπαίνει έτσι μια βίαιη κατάσταση και λίγο μετά βγαίνω από το παράθυρο μαζί με την ηρωίδα και σε πολύ σύντομο χρόνο γυρίζει από την άλλη μεριά και βλέπει κάποιον από το προηγούμενο βιβλίο, τον ξέρουμε, και εκείνη την ώρα αναρωτήθηκα, αυτός πώς ήρθε εδώ. Μου έμεινε μία απορία, αλλά δεν πρόλαβα να την ψάξω, διότι σε δευτερόλεπτα είχαμε επιδείξει από ένα μεγάλο γκρεμό, είχαμε πέσει στη θάλασσα, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε, κολυμπούσαμε με το κεφάλι μέσα, γιατί αν έβγαζες το κεφάλι θα σε βλέπανε από πάνω και θα σε σκοτώνανε. Και τέλος πάντων χτύπησα και τη φτέρνα μου, φτάσαμε στο επόμενο κεφάλαιο και εκεί μας έδωσε την εξήγηση η Φραντσέσκα. Τι ήταν αυτός, τι ήταν το ξέραμε όσοι έχουμε διαβάσει το προηγούμενο βιβλίο, αλλά πώς βρέθηκε εκεί. Και τότε αισθάνθηκα μια διπλή χαρά, πρώτον γιατί έχει εμπιστευτεί τον αναγνώστη. Πολλές φορές οι καινούργοι συγγραφείς αισθάνονται την ανάγκη να εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Και αυτό αφαιρεί από την ευφυΐα του αναγνώστη και από την έκπληξή του. Και λοιπόν, πρώτον αισθάνθηκα αυτό, ότι με εμπιστεύεται, και δεύτερον πρέπει να ομολογήσω ότι με κέρδισε, διότι ναι μεν δεν μου είπε κάτι, αλλά αυτά που ακολούθησαν με πήρανε μέσα τους τα γεγονότα τόσο πολύ, μου άλλαξαν την αναπνοή, που δεν πρόλαβα να απασχοληθώ με τη σκέψη μου. Και θέλω να σας πω, προσέξτε αυτό, προσέξτε μία αναλογία. Αυτό δεν είναι ερωτικό. Δεν είναι ερωτική κατάσταση. Το να χάνεσαι από τη σκέψη σου, το να είσαι μέσα στο παρόν, το να σε έχει πάρει μαζί του ο άνθρωπος που σου στείνει αυτό το περιβάλλον, ο συγγραφέας εδώ, να σε έχει εμπιστευτεί, το να έχεις εμπιστευτεί εδώ λόγω των περιγραφών του, και έχεις αφαιθεί. Σε αυτό το βιβλίο η Φραντσέσκα ανεβάζει τον έρωτα σε ένα άλλο επίπεδο, ασχολείται με άλλες διαστάσεις του και το περνάει και μέσα από τη γραφή της. Έχει και τις κοινωνικές διαστάσεις του έρωτα, αναφέρονται μέσα, καθώς η πρωταγωνίστρια βρίσκεται και σε άλλες χώρες. Μιλάει για την σεξουαλική εκμετάλλευση,
πώς το σεξ γίνεται αντικείμενο ειδονής για χρήματα, πώς το αντίθετο συμβαίνει, πώς κόβεται η χαρά του σεξ για το στάτους. Μιλάει για την κλιτεριδεκτομή που έχει αρχίσει και πλησιάζει και τη δική μας κουλτούρα με όλο το θέμα της μετανάστευσης που μας έχει πλησιάσει. Μιλάει για το πώς ο έρωτας μέσα από τη συμβίωση φθήρεται. Πιάνει πολλές και διαφορετικές πλευρές και άλλες που δεν σας αναφέρω τώρα. Θα σας αναφέρω έτσι μια πιο, ας πούμε, χαριτωμένη που με άγγιξε. Πώς η γυναικεία συμπεριφορά είναι να περιμένεις ότι ο διαλεκτός σου θα καταλάβει τη σκέψη σου χωρίς να χρειάζεται να την ξεστομίσεις με λόγια. Θα μπει μες στο μυαλό σου δηλαδή και θα σε διαβάσει. Ένα πράγμα και ακόμη περισσότερο άμα το κρύψεις κιόλας και γίνει και ακόμη πιο κρυφό και να πρέπει να το ανακαλύψει, δηλαδή ακόμη και να του πεις και το αντίθετο και να έχει μπει τόσο μέσα σου που να ξέρει ποια είναι η αλήθεια σου. Και αυτό είναι μια συμπεριφορά που οι άντρες ποτέ δεν μπορούν να την καταλάβουν από τις γυναίκες. Κατάλαβα στην πορεία του μυθιστορήματος ότι εκτός από τα πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι ήρωες της ιστορίας και οι ηρωίδες, υπάρχουν δύο ακόμη πρωταγωνιστές. Που είναι, ο ένας είναι ο έρωτας, που έχει ξεκινήσει και από το, και οι δύο έχουν ξεκινήσει και από το προηγούμενο βιβλίο, φαίνονται τώρα, γιατί φαίνεται και η σχέση τους. Ο έρωτας με όλα του τα πρόσωπα, και ο άλλος είναι ο χρόνος. Και αισθάνθηκα ότι το βιβλίο αυτό μιλάει για τη σχέση αυτών των δύο. Και πώς ο χρόνος, που όλοι νομίζουμε ότι είναι, μπορεί να δίνει οριστικό τέλος. Πώς ξεπερνιέται από τον έρωτα. Αυτό το βιβλίο θα το συστήσω ολόθερμα σε ανθρώπους που ξέρω και έχουν ασχοληθεί με τη συστημική αναπαράσταση που έχει αυτή τη βασική αρχή ότι θέματα που επεξεργαζόμαστε με τον εαυτό μας μπορεί να έχουν ξεκινήσει από προηγούμενες γενιές. Και δεν θα το συστήσω με κανένα τρόπο σε ανθρώπους που πάσχουν από την καρδιά τους, διότι πιστέψτε με, ήταν δύο οι φάσεις που άρχισα να τρέμω διαβάζοντάς το. Φρανσέσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μεταδώσατε τον ενθουσιασμό με τον οποίο διαβάσατε το βιβλίο και τα δύο βιβλία. Νομίζω μεταδόθηκε σε όλη την αίθουσα αυτό. Τώρα θα αρχίσω να τρέμω εγώ μετά. Τώρα, ναι. Ήσασταν πολύ περιγραφικοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρανσέσκα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδοσία. Μου είχε δώσει μία μικρή ιδέα από αυτά που σκόπευε, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το περίμενα, ειλικρινά. Μπήκατε μέσα και στα δύο βιβλία. Με τιμά και με συγκινεί πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε λίγο να κάνουμε κουβέντα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πάνω στη νύχτα του Σάουιν, πάνω στο Καχαραμπού. Είμαστε ανοιχτοί. Έχει προλάβει κανείς, το διάβασε, το Καχαραμπού, το δεύτερο βιβλίο? Όχι, βέβαια, ναι. Πού, πότε να προλάβει? Να, και κάποιος το πρόλαβε. Το έχουν διαβάσει κι άλλοι, απλά δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, ντρέπονται. Όχι, αλλά εγώ το ξέρω ότι έχουν διαβάσει. Ντρέπονται, ναι. Μάλλον. Ό,τι θέλετε. Έχετε κάποια ερώτηση, θα θέλατε κάτι, οτιδήποτε, είτε για τη νύχτα του Σάουιν, είτε για το Καχαραμπού, είτε για τη Φραντζέσκα. Για τα σχέδιά της. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω μετά. Τι μας περιμένει μετά την Καχαραμπού, αλλά ας μείνουμε εδώ για την ώρα. Διστακτικού σας βλέπω. Την άλλη φορά νομίζω πρέπει να είχα να κάνει μία ερώτηση. Μία. Οκ. Okay. Ωραία, εντάξει. Όχι. Έλα, ναι. Πώς το έγραψα. Ναι, αυτό ήταν νομίζω το δυσκολότερο κομμάτι για μένα, γιατί έχω ένα
κοριτσάκι το οποίο είναι δύο χρονών. Είμαι full time μαμά. Οπότε βράδυ δεν μπορούσα ποτέ να γράψω γιατί ήμουν πολύ κουρασμένη, το μυαλό δεν δούλευε. Οπότε σηκωνόμουν πολύ πρωί. Υπήρχαν φορές που σηκωνόμουν 5 η ώρα το πρωί, 6 η ώρα το πρωί, όσο οι υπόλοιποι το σπίτι κοιμόταν και δούλευα εκείνες τις ώρες στη κουζίνα του σπιτιού μου με τον καφέ μου. Νόμιζα ότι δεν θα βγει, πραγματικά. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που λέω ότι απλά δεν γίνεται. Ήμουν πάρα πολύ κούραση. Πέρασα περίοδους μεγάλης κούρασης και λέω ότι εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Αλλά όλες τις φορές που έλεγα δεν γίνεται, γινόταν ένα θαύμα. Μπορεί να ήταν ένα μήνυμα από έναν αναγνώστη που μου έστειλε στις 12 η ώρα τη νύχτα και μου έλεγε: διάβασα το βιβλίο, περιμένω τη συνέχεια. Και εκείνη την ώρα. Αισθάνεσαι τρομερή ευθύνη, αλλά με την καλή έννοια. Και λες ότι έχω αφήσει μια ιστορία ανίποτη. Πρέπει να την ολοκληρώσω, γιατί ήξερα κι εγώ μέσα μου ότι η ιστορία ολοκληρώνεται κάπου. Έχεις μια ερώτηση από εκεί. Ναι, θεωρώ ότι επηρέασε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Όσοι θα διαβάσουν το βιβλίο θα το καταλάβουν κυρίως στο τέλος. Αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο είχε γραφτεί μες στο μυαλό μου πολύ πριν γεννήσω την κόρη μου, αλλά πιστεύω ότι θα το έγραφα τελείως διαφορετικά. Η δομή του άλλαξε καθόλου όσο το έγραφες? Ήταν ακριβώς αυτό που είχες από την αρχή στο νου σου, ότι θα είναι τα δύο βιβλία? Θα πω κάτι το οποίο δεν το ξέρεις ούτε εσύ, Χάρη. Λοιπόν, υπήρχε μία μικρή τροποποίηση στο τέλος για μία εκ των δύο, για τη μία πρωταγωνίστρια. Δεν θέλω να πω παραπάνω για να μην κάνω spoiler. Απλά άλλο τις είχα κανονίσει και άλλο έκανα αυτή τελικά. Δεν μου έκανε τη χάρη και αποφάσισε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και μου άλλαξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το τέλος. Βασικό δηλαδή. Ναι, βασικό πολύ κομμάτι. Βασικό, πολύ βασικό, πολύ βασικό, πολύ βασικό. Αλλά όλο το υπόλοιπο βιβλίο κύλησε όπως ακριβώς ναι, το είχες στο μυαλό. Ναι, όλο το υπόλοιπο, ναι. Κύλησε με πολύ μικρές λεπτομέρειες και σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που είπε και η Αλεξάνδρα, ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μητέρα, ευαισθητοποίησε και σε πράγματα τα οποία δεν σου περνάγανε πριν από το μυαλό. Και νομίζω ότι είναι αυτό, ότι όσο πιο κοντά ερχόμαστε, γέννηση είναι ζωή και θάνατος μαζί, όσο πιο κοντά ερχόμαστε σε αυτό και όσο πιο έντονα το βιώνουμε αυτό, αντιλαμβανόμαστε μετά τον κόσμο τελείως διαφορετικά. Τι έχεις στο νου σου από εδώ και πέρα? Λοιπόν, καλά, πρώτα απ' όλα έχουμε το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητώ, λέω συγγραφικά. Έχω ξεκινήσει ήδη και δουλεύω κάτι. Είμαι στα πολύ, πολύ, πολύ... Τώρα μεγαλώνει και η Δήμητρα, οπότε θα είναι πιο εύκολο ή όχι. Όχι, τώρα αρχίζει και τρέχει. Τώρα θα την κυνηγάς. Τώρα θα ξυπνάει νωρίς, τώρα θα ξυπνάει από τις 6. Όχι, ευτυχώς κοιμάται το πρωί, εντάξει. Αυτό είναι... Αυτό είναι το σωτήριο. Πού θα κινηθείς, στο ίδιο στυλ? Αν και είναι πολύ ιδιαίτερο το στυλ, νομίζω όλοι θα συμφωνήσετε ότι δεν μπορείς εύκολα ούτε τη νύχτα του Σάουιν, ούτε το Καχαραμπού θα δείτε, να το τοποθετήσεις σε ένα είδος συγκεκριμένο. Πιο πολύ κοινωνικά πια, κοινωνικό θα το έλεγες μυθιστόρημα. Η νύχτα του Σάουιν ήταν και λίγο μυστηρίου. Προς τα πού σκοπεύεις να κινηθείς τα επόμενα σου βήματα? Είναι πάλι ένα είδος το οποίο δεν μπορείς να το ορίσεις. Τώρα έχω ξεκινήσει περίπου και το δουλεύω. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα βιβλίο... Δεν έχει καμία σχέση με τη νύχτα του Σάουιν και το Καχαραμπού. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά είναι και διαφορετικό, δεν μπορείς να το πεις, ούτε σαν κοινωνικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω καν πώς να το ορίσω. Είναι πάρα πολύ στην αρχή ακόμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο μου έχει εξάψει πάρα πολύ τη φαντασία. Το σκέφτομαι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σκέψω ότι την ώρα που ερχόμαστε στο αυτοκίνητο, το σκεφτόμουν.
Και το έλεγα στον άντρα μου και όλα σου λέω, ξέρεις τι, ναι, το καινούριο βιβλίο. Και μετά λέω, πού πάω, είσαι, πού περιμένει, ναι, Γιάννη. αλλά είναι κάτι το οποίο, δηλαδή το μέρος που διαδραματίζεται και οι ήρωες που σιγά σιγά αρχίζω και τους χτίζω, μου αρέσουν πολύ. Και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν γράφεις ή όταν διαβάζεις. Να σ' αρέσει αυτό που γράφεις, να σ' αρέσει αυτό που διαβάζεις. Γιατί είναι έτσι, έτσι μεταφέρεται η αλήθεια και έτσι βιώνει και ο αναγνώστης αυτή την αλήθεια. Αυτό. Ναι. Θα φύγει να πάει να γράψει. Πριν φύγει να πάει να γράψει, θα σας υπογράψει. Και να πούμε και για τις φωτογραφίες. Και πες το για τις φωτογραφίες, γιατί το ετοίμασε η Φραντζέσκα όλο αυτό. Μάλλον το σχεδίαζε από την αρχή. Ναι, είναι λοιπόν από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η νύχτα του Σάουιν, χωρίς να το ζητήσω εγώ, αλήθεια, αρχίσατε και μου στέλνατε φωτογραφίες με το βιβλίο και πολύ πρωτότυπες κιόλας, πολλές χιουμοριστικές, πολλές από ταξίδια, δηλαδή πραγματικά η φαντασία σας ξεπέρασε κάθε... ναι, έχω και... είναι ένας μοναχός εκεί στο... Καλά, αυτό όταν το είδα, εντάξει, ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Λοιπόν, από πολλά μέρη στήκε, έτσι. Φωτογραφήθηκε παντού. Ναι, και Νότια Αμερική θυμάμαι και ναι, ναι. Ασία και παντού. Ναι. Αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες έφτιαξα ένα φάκελο στον υπολογιστή μου και τις κράτησα. Ήταν αυτές οι οποίες μου δίνανε πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίσω να δουλεύω το δεύτερο. Δεν είναι μόνο αυτές, είναι γύρω-γύρω, θα δείτε. Ναι, υπάρχουν όλο, πάρα πολλές. Ναι. Και όταν συζητήσαμε με το Χάρη για την παρουσίαση, σκέφτηκα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δείτε ότι τις έχω πολύ στην καρδιά μου και ότι βασικά ήθελα να τις τιμήσω και να τιμήσω και εσάς. Οπότε αποφασίσαμε να τις εκθέσουμε σήμερα εδώ. Καθένας μπορεί να πάρει τη δικιά του, ψάξτε και βρείτε την και πάρτε. Σας έχω γράψει και ένα ευχαριστώ από πίσω. Αυτό είναι κάτι για σας. Ετοιμάζω την πρώτη του καινούργιου βιβλίου. Θα καλυφθεί όλος ο τείχος στο τρίτο. Α, τέλεια. Ωραία. Μπράβο, Πέτρο. Ωραία. Φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας όλο αυτό το ταξίδι και μαζί με τη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα θα μείνει εδώ και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ.